Θα πάμε τώρα να καλησπερίσουμε τον Γενικό Αρχηγό των Ασπρόμαυρων Βαρέων Αθλημάτων, τον λεγόμενο, τον Χάρη Μάλιο. Καλή χρονιά, Χάρη. Καλή χρονιά. Με υγεία και δύναμη σε όλους σας. Όλα, όλα. Και στους αθλητές και στις οικογένειές σας. Δύναμη την έχουμε. Δύναμη την έχετε. Περισσότερη δύναμη. Σε φιλοξενήσαμε πριν από αρκετό καιρό, Χάρη, και κάνουμε μια προναγγελία των υποχρεώσεων. Ο ΠΑΟΚ στέθηκε πρωταθλητής για μία ακόμα φορά. Είναι τεράστιο επίτευγμα. Εντάξει, πολλά μετάλλια στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που έγινε στο Βύρονα. Χρυσό ο Τσεκερίδης, ο Παγκαλίδης, ο Θεοδωρίδης, ο Πέτρος Μανουηλίδης, ο Χρήστος Θεοδωράκης και ο Κυριάκος Ζουρνατζίδης ανέβηκαν στο υψηλότερο σκαλί του Βάρθρου. Θόδωρος Φωτιάδης, Ντένις Αγγελίδης, Δημήτρης Κουπλίδης κατέκτησαν αργυρά μετάλλια και Λαοκράτης Κεσίδης, Βασίλης Κολάρος, Ιωάννης Τσεκερίδης, Γιώργος Σωτηριάδης και Οδυσσέας Μουρτίδης, οι πέντε αθλητές που κατέκτησαν χάλκινο μετάλλιο. Έτσι ακριβώς. Καλά τα πήγατε. Έχω την εντύπωση. Δεν ξέρω αν περιμένετε και κάποια άλλα παιδιά να ανέβουν στο Βάρθρο και δεν ανέβηκαν. Κύριε Στεριάδη, αν καθίσουμε και μιλήσουμε ξεχωριστά για το πώς ήρθε το κάθε μετάλλιο του κάθε αθλητή, θα δείτε ότι είναι μια μικρή ιστορία του καθενός. Πραγματικά όλα αυτά τα μετάλλια έχουν τη δική τους συγκεκριμένη αξία. Μπορεί να φαίνεται βαθμολογικά η τεράστια διαφορά που υπάρχει πλέον του ΠΑΟΚ στην Ελληνορωμαϊκή με όλους τους υπόλοιπους συλλόγους, αλλά εμείς εξακολουθούμε να κάνουμε ακόμη καλύτερη τη δουλειά μας. Και να φανταστείτε ότι πήραμε και τα 6 χρυσά των 6 τελικών που παίξαμε και μάλιστα οι 3 ήταν εμφύλοι, δηλαδή είχαμε 9 παιδιά στους τελικούς. Mm-hmm. Που πάει να πει το 50% των τελικών ήταν ΠΑΟΚ, όπως συνέβη και πέρσι. Πολλές φορές μου λένε τι θέλουμε και τι αναζητούμε περισσότερο σε αυτούς τουλάχιστον τους τελικούς. Εμένα το όνειρό μου κάποια στιγμή να κατακτήσουμε και τους 10 τελικούς. Προς τα εκεί έτσι οδεύουμε. Ναι. Από εκεί και μετά είναι μια μεγάλη επιτυχία για το τμήμα το να συνεχίζει να παίρνει αυτά τα προαθλήματα. Γιατί ξέρετε ότι είναι δύσκολο να ανέβεις στην κορυφή και ακόμη δυσκολότερο να παραμείνεις. Εμείς νομίζω ότι πλέον έχουν καταλάβει όλοι και οι εχθροί του τμήματος αλλά και οι ανταγωνιστές ότι πρέπει να δουλέψουν πάρα πολύ σκληρά πλέον για να μπορέσουν να ρίξουν αυτόν τον ΠΑΟΚ της Ελληνορωμαϊκής, ακριβώς γιατί τα μισά από αυτά τα μετάλλια και παραπάνω που ήρθαν έχουν σχέση με την εφηβική ομάδα του ΠΑΟΚ. Δηλαδή για να φανταστείτε, ο έφηβος Παγκαλίδης που είναι τρίτη χρονιά και τελειώνει και από του χρόνου θα παίζει επίσημα σαν άντρας, κατέκτησε ήδη το χρυσό. Ναι. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό το παιδί το οποίο είναι 20 χρονών έχει μπροστά του πάρα πολύ μέλλον για το πώς ακόμη μετάλλια μπορεί να πάρει στην κατηγορία των ανδρών. Και στόχος της ομάδας είναι να ξεφύγει από τα ελληνικά δεδομένα. Δηλαδή αυτά τα παιδιά όλα τα οποία έχουν τα εχέγγυα τουλάχιστον στην ελληνική επικράτεια να επικρατούν, να μπορέσουν να πάνε καλύτερα στο εξωτερικό. Αυτή είναι η δυναμική που θέλουμε να δώσουμε εμείς στο τμήμα. Χάρη, έχει τώρα η ομάδα αντίπαλο τώρα που μιλάμε? Όχι, νομίζω η 100 βαθμή διαφορά, το 184-84, δεν υπάρχει. Και αυτό είναι και ένα είναι δυσκολία του τι θα κάνουν τελικά οι άλλοι σύλλογοι. Αν θα ακολουθήσουν τη δυναμική που έχει ο ΠΑΟΚ για να μπορούμε και να θέλουμε και να έχουμε ανταγωνιστές. Αλλά ξέρετε, επειδή ο ΠΑΟΚ κατακτάει γενικώς δύσκολα τα πράγματα και η εχθρότητα και αυτό που αντιμετωπίζει, και θέλω να το ξέρει όλος ο κόσμος αυτός, από το πιο μικρό του τμήμα μέχρι και την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο πόλεμος είναι ίδιος. Και γι' αυτό και έχω πει ότι τουλάχιστον όσα χρόνια μπορούμε και είμαστε δυνατοί, ο ΠΑΟΚ θα κατακτάει ό,τι περισσότερο μπορεί. Θες λίγο να μας πεις ένα παράδειγμα αυτού του πολέμου για να καταλάβει και ο κόσμος περί τίνος πρόκειται, γιατί οι πάλι και τα άλλα θύματα... Θα σας πω κάτι, ότι αλλάχθηκε ερήμη του ΠΑΟΚ η βαθμολογία, το πώς θα βαθμολογηθούν οι αθλητές. Μάλιστα. Δύο εβδομάδες πριν τους αγώνες. Που απλώς ο ΠΑΟΚ είναι τόσο έτοιμος που όποια βαθμολογία και να βάλουν, δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι μπροστά οι αθλητές του ΠΑΟΚ. Από τη στιγμή που έχουμε την καλύτερη ομάδα. Αλλά αυτό σημαίνει ότι κάποιοι νοιάζονται να ρίξουν τον ΠΑΟΚ και δεν είναι απλά ένα άθλημα που παίζει ο ΠΑΟΚ μόνος του. Σαφέστατα είναι δεδομένο αυτό. Η παρουσία του εθνικού σαν εθνικού εκεί πέρα, εθνικού Αθηνών ή πιο παλιά ο Παναθηναϊκός που ας το πούμε έχουν καλυτερέψει τα πράγματα εκεί, γιατί ο μεγάλος πόλεμος ήταν το 2017, είναι πολλά τα συμβάντα. Mm-hmm. Το ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να στέλνει τις περισσότερες φορές χρεοκοπημένες ομοσπονδίες δεν μπορούν να στέλνουν αθλητές και ψάχνει ο ΠΑΟΚ να δει πώς θα στείλει τους πρωταθλητές του
στα πανευρωπαϊκά. Σημερινό συμβάν. Από αυτά τα 6 παιδιά τα οποία πήραν τα χρυσά, οι 4 θέλουν να παίξουν στο πανευρωπαϊκό που θα γίνει στην Ουγγαρία το Φεβρουάριο. Αυτός είναι ο δικός σου αγώνας. Ο ΠΑΟΚ σήμερα θα πληρώσει τους δύο από αυτούς, αφού πληρώνει η Ομοσπονδία μόνο τον ένα από τους 4. Μάλιστα. Και ενώ υπάρχουν όλες αυτές οι αδυναμίες, τις οποίες εγώ τις καταλαβαίνω στην ελληνική κοινωνία για όλες αυτές τις χρεοκοπημένες ομοσπονδίες, υπάρχει όλος αυτός ο πόλεμος για ποιο πράγμα, το αν το 184 γίνει ακόμη και 181. Τι να σας πω. Ναι. Είναι πολλά τα δεδομένα, αλλά ξέρετε κάτι. Εμείς έχουμε αποφασίσει πλέον να κοιτάζουμε μόνο την ομάδα μας. Ενδιαφερόμαστε και θέλουμε η ελληνορωμαϊκή πάλι και γενικότερα η πάλι στην Ελλάδα να ανέβει. Γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι ένα ολυμπιακό άθλημα το οποίο θα πρέπει να φέρνει περισσότερο κόσμο και παιδάκια στα γυμναστήρια. Αυτός είναι ο στόχος. Ξεκάθαρα, ναι. Και μάλλον ένας ακόμη στόχος. Μου έκανε εντύπωση η δήλωσή σου, Χάρη, η ομάδα είναι πιο ΠΑΟΚ από ΠΑΟΚ. Θες λίγο να μας το αναλύσεις. Θέλω να ξέρετε ότι τα παιδιά που βρίσκονται σήμερα στην ομάδα είναι δίπλα μου σαν πιο μικροί, φανταστείτε τους 7 χρόνια πιο πίσω. Το 13 ας πούμε ο Παγκαλίδης, ξέρω ήταν 13, 14 χρόνια, 15. Όλα αυτά τα παιδιά, επειδή ξέρετε έχω περάσει από το οπαδικό κίνημα του ΠΑΟ και υπάρχει μια συγκεκριμένη λειτουργία και σκέψη για μένα για το τι πρεσβεύει αυτός ο σύλλογος. Γι' αυτό ξέρω ακριβώς τι λέω, ειδικά για αυτά τα παιδιά τα οποία είναι σήμερα στην ομάδα και αυτούς που έρχονται στην ομάδα, ξέρουμε ακριβώς τι πρέπει να ξέρουν για την ιστορία του συλλόγου. Οπότε όταν κάποια στιγμή μπορέσουμε να πούμε τις ιστορίες αυτές του καθενός ξεχωριστά, θα καταλάβετε για το τι μιλάω όταν λέω πιο ΠΑΟΚ από ΠΑΟΚ. Είχαμε αθλητή τον Φωτιάδη, ο οποίος έπαιξε μετά από ένα χρόνο απουσίας. Με 5 προπονήσεις πήρε το δεύτερο μετάλλιο. Και ξέρετε γιατί? Γιατί δεν τον άφησε η ομάδα, ήταν δίπλα του, ξέρει για ποιο λόγο είναι στον ΠΑΟΚ, ξέρει για ποιο λόγο μπήκε στο ταπί και γι' αυτό ήταν και αυτή η αναφορά και είπα ότι είμαστε πιο ΠΑΟΚ από ΠΑΟΚ. Ναι. Είναι μεγάλη υπόθεση, Χάρη, η παρουσία του Κώστα Μυρίδη, γιατί τον μνημόνευσε στις δηλώσεις που έκανε στον Ερασιτέχνη και το αφαίρεσε στο πρωτάθλημα. Είναι τεράστια συμβολή του για όσους ξέρουν για το τι συμβαίνει γύρω από τα τμήματα του ΠΑΟΚ. Όπως είναι και μεγάλη και η συμβολή και των χορηγών που είναι δίπλα από το τμήμα. Ο Κώστας Μυρίδης όμως είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα και ταπεινή. Αυτό το τονίζω και το ξέρετε και εσείς ναι, για το πόσο δύσκολος είναι στο να επικοινωνεί όλο αυτό το οποίο κάνει. Το οποίο φαίνεται, το ξέρουμε, και εγώ βέβαια να σου πω να είμαι και λίγο αντίθετος, θα ήθελα να είναι να επικοινωνεί ακόμη περισσότερο, αλλά εγώ οφείλω να πω αυτό το μεγάλο ευχαριστώ, γιατί ακριβώς ξέρω την προσφορά του. Ναι. Από εκεί μετά και η ίδια η διοίκηση έχει κάνει βήματα τα τελευταία 2-3 χρόνια για το πώς βοηθούνται τα τμήματα περισσότερο, ίσως με όχι όλα αυτά τα λεφτά που θα μπορούσαν να έχουν όλα τα τμήματα του ΠΑΟΚ. Αλλά υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη συμβολή, ούτως ώστε να συμπληρώνουμε αυτό το οποίο κάνει και ο Κώστας Ομερίδης, τουλάχιστον στην πάλη και στο γυναικείο βόλιο του ΠΑΟΚ. Είδαμε, Χάρη, ένα βιντεάκι με 4 από τους πρωταθλητές. Εσύ ήσουν ο σκηνοθέτης? Όχι, ήταν ένα από τα παιδιά εκεί που έχουμε στο site του Αλφα Σίγμα Μπακ που γίνεται καλή δουλειά. Θέλουμε δουλειά λίγο στο έδωσε τον τόνο. Κινηματογραφικό. Ναι, θέλει, το είπα κιόλα. Πιο πολύ αέρα, θέλει λίγο. Θέλει δουλειά το κινηματογραφικό, αλλά είπαμε, η δουλειά μας είναι άλλη. Σωστά. Αυτά όλα όμως, να σας πω κάτι. Είναι όλες αυτές τις στιγμές, ξέρετε, οι οποίες δημιουργούν αυτό που λέμε οικογένεια. Βέβαια. Και όχι μόνο απέναντι και στα παιδιά που κάναν το βιντεάκι, στα αυτό το να μπαίνουν στα γραφεία του Αλφα Σίγμα Μπακ. Να κάνουμε τους αθλητές μας να νιώθουν ότι είναι αθλητές του ΠΑΟΚ. Θέλω να σας πω ότι το ακόμη πιο σημαντικό, και το έλεγα πριν από λίγο σε κάτι φίλους, δίνοντάς κάποια τα ημερολόγια μας, είναι η δουλειά που γίνεται στην ΠΑΦΟ. Ναι, είναι κάτι το οποίο ναι. Δεν θέλω να το ξεχνώ. Το τονίζω ότι εκεί πλέον από τα 10-15 παιδάκια που ξεκινούσαμε, πλέον έχουμε 40-45 παιδιά ΠΑΟΚ εκεί. Και όταν εννοώ ΠΑΟΚ, να είναι με τη φόρμα τους, να κυκλοφορούν, είναι ένας μικρός σύνδεσμος εκεί πέρα, εισαγωγικά. Ναι. Εντάξει. Και μάλιστα όλα αυτά τα παιδιά πλέον έχουν και τη δυναμική να έρχονται να παίζουν και στα προαθλήματα. Mm-hmm. Υπάρχει πολύ, πολύ δουλειά και δρόμος ο οποίος μπορεί να αναπτυχθεί μέσα από τα μικρά τμήματα του ΠΑΟΚ και μέσα από τα τμήματα του ΑΣ. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι είναι εξίσου σημαντική
όλη αυτή η δυναμική η οποία πρέπει να δώσουμε στα τμήματα του ΠΑΟΚ. Θα το καταλάβει ο κόσμος. Εγώ έχω την εντύπωση ότι ναι, μεν το καταλαβαίνουν, αλλά δεν ξέρω πού γίνεται το... όχι το σφάλμα. Πρέπει να υπάρχει διάθεση από όλους μας να καταλάβουμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι ενιαίος. Και το ενιαίος πάει να πείτεται από το μικρότερο τμήμα του ΠΑΟΚ που είναι το σκακιστικό του, μέχρι το μεγαλύτερο που είναι η ΠΑΕ. Μιλάμε για σύλλογο, μιλάμε για οργανισμό, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι όταν είσαι στη σοβαρή συμπαράσταση απέναντί τους σαν σύλλογο θα σου δώσουν το καλύτερο. Χάρη, πριν κλείσουμε, να κάνουμε μια ιδιαίτερη μνήμα στον Τζικερίδη. Νομίζω είναι ο αθλητής πρότυπο και για τα υπόλοιπα παιδιά, χωρίς να θέλω να μειώσω εννοείται καμιά προσπάθεια κανένας αθλητή της ομάδας, αλλά 11 φορές συνεχόμενα πρωταθλητής είναι... Ο Τσεκερίδης, ο Δημήτρης, είναι πρότυπο γιατί έχει ξεκινήσει να είναι μέσα από τον πατέρα του παλαιστής από τα 6 του χρόνια. Μην νομίζω ότι αυτό το παιδί δεν είναι κουρασμένο. Και ξέρετε, είναι κουρασμένοι όλοι αυτοί γιατί δεν έχουν την ανταπόκριση που πρέπει και μέσα από τις ομοσπονδίες μέσα από τους συλλόγους πέραν ΠΑΟΚ σήμερα που μιλάμε. Αλλά να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ υπάρχουν παιδιά τα οποία θα δημιουργήσουν μεγάλα πρότυπα. Δεν θέλω να ξεχνώ ούτε τον Λαοκράτο Γκεσίδη, ο οποίος έρχεται από τη Σουηδία, ο Ηλίας Παγκαλίδης, ο οποίος είναι πλέον, παρότι είναι 20 χρονών, είναι άντρας, σπουδάζει στην ιατρική. Έχουμε παιδιά μάλαμα και μάλιστα δυνατά παιδιά. Υπάρχουν, θα δίνω πάρα πολλές ιστορίες, οι οποίες θα είναι καλό κάποια στιγμή. Καλό θα είναι, και όντως, να τις βγάλουμε να τις πούμε τα λευκόματα και να τις συζητήσουμε. Ωραία. Αυτές εδώ. Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Καλή να δύναμη, καλά. Γιατί και ο δικός σου αγώνας δεν είναι μικρός. Με τις δυσκολίες και των παιδιών και τις οικογένειές τους. Και βέβαια τα ίδια πράγματα και τα ίδια πράγματα ξεκινώ να λέω ότι ξεκινάμε και στην Άρση Βαρών με την ίδια λειτουργική να δουλέψουμε, που εκεί είναι ένα σφιχτό μικρό τμήμα το οποίο πρέπει να μεγαλώσει. Αλλά βέβαια όχι να είναι στην Ηλιούπολη, να είναι κάπου ΠΑΟΚ. Ναι. Θέλω να τονίσω ότι και το Πυγμαχικό, το οποίο είχε δεύτερο στην ελίτ κατηγορία με μεγάλη διαφορά όμως από τον Ολυμπιακό, θα υπάρχει τριετής στόχος για εκεί πέρα. Και το κυριότερο, το οποίο δεν το συζητήσαμε και δεν το είπαμε, γήπεδο σε αυτά τα παιδιά. Γυμναστήριο σε αυτά τα παιδιά όλα. Είναι ο δικός μου μοναδικός στόχος αυτή τη στιγμή ανεκπλήρωτος. Όλα αυτά τα παιδιά θέλουν και μπορούν να διεκδικούν παγκόσμια πανευρωπαϊκά μετάλλια και Ολυμπιάδες, πρέπει να έχουν το γυμναστήριό τους. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να βρει τη δυναμική του, ή την έχει, ή αν δεν την έχει να τη βρει και να διεκδικήσει γυμναστήριο για όλα αυτά τα παιδιά. Νομίζω, έχουν 22 τμήματα, πρέπει να έχουν τις καλύτερες εγκαταστάσεις. Δεν το συζητάμε. Σαν Πα Θεσσαλονίκη, ο αθλητικός όμιλος Κωνσταντίνου Πολιτών. Όταν με το καλό γίνει Νέα Τούμπα, νομίζω θα τεθεί θέμα να φιλοξενηθεί εκεί. Πρέπει να το τρέξουν πιο γρήγορα. Ναι. Ναι. Πολύ πιο γρήγορα. Ακροβατούμε συνέχεια με 22 τμήματα τα οποία έχουν δυναμικές, έχουν μια σωστή οργάνωση, αλλά φανταστείτε τους σε γυμναστήρια τα οποία θα κάνουν αυτό που πρέπει. Ναι. Έτσι είναι. Ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Και πάλι καλή χρονιά, θα ξαναπούμε. Ευχαριστώ. Γεια σας. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Χάρης Μάλιος.